ξύλα αντιδράσεων σε αυτοδιοικητικούς και ξενοδόχους προκαλεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό σε σχέση με την κατηγοριοποίηση περιοχών στο κόκκινο, που σημαίνει κορεσμένες περιοχές ή περιοχές που βρίσκονται στα όρια κορεσμού. Πρόκειται για τη Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου και Μαλίων, καθώς και Νέα Σκηδονία Σαχανιά, περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η ίδρυση νέων ξενοδοχείων, όχι όμως με επιχορήγηση του κράτους ή από ευρωπαϊκά προγράμματα. Η Κρήτη δεν κινδυνεύει από υπερτουρισμό, επισημάνθηκε στη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης. Εμείς λοιπόν ως Περιφέρεια δεχόμαστε τις προτάσεις των ξενοδόχων, των φορέων, που λένε ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί η κορεσμένη αυτή η περιοχή λόγω διαφωνίας στον αλγόριθμο ο οποίος υπολογίζει τον κορεσμό. Χαρακτηρίζονται ως υπερανεπτυγμένες, εμφανίζονσες προβλήματα που αφορούν στοιχεία του υπερτουρισμού. Δεν ισχύει αυτό. Είναι κομμένο και αραμένο στις επιδιώξεις και στα θέλω των μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων. Δεν έχει σχέση ούτε με τον τουρισμό, ούτε με την αναψυχή των εργαζομένων. Ουσιαστικά το νέο χωροταξικό δεν αναγνωρίζει ούτε περιοχές Natura. Όπως αποφασίστηκε, θα ζητηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο να κατέβουν κατηγορία οι περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο, ώστε να μην υπάρξουν εμπόδια γύρω από τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Δεν απαγορεύεται να γίνουν επενδύσεις. Δεν επιτρέπεται ή δεν δίνεται η δυνατότητα της χρηματοδότησης. Άρα ουσιαστικά τους λέει μην το κάνετε. Δεν εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο, πράγμα το οποίο δεν είναι σωστό. Ζητούμε να αλλάξει και επαναλαμβάνω, αυτό που πρέπει εμείς να δούμε μαζί με την πολιτεία είναι πώς θα αποτρέψουμε ιδιαίτερη επιβάρηση και επιπρόσθετη του παράκτιου μετόπου και πώς θα κάνουμε τα μεγάλα έργα υποδομής. Παράλληλα, τονίζει και η ανάγκη εκπόνησης μελέτης για την φέρουσα ικανότητα όχι μόνο της δημοτικής αλλά και της τοπικής κοινότητας, ώστε να υπάρξει μια αναλυτική εικόνα όχι μόνο για τον τουρισμό που μπορεί να σηκώσει μια περιοχή, αλλά και για τις υποδομές που απαιτούνται. Τον ίδιο κορεσμό έχει η Χερσόνησος, αυτή καθεαυτή, και για παράδειγμα Όμοχος? Όχι. Άρα θα πρέπει να γίνει μια στοχευμένη μελέτη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις περιοχές ήπιας τουριστικής ανάπτυξης στην ενδοχώρα του νησιού μας. Υπάρχει το Natura που λέει μέχρι 150 κρεβάτια. Τόσο λέει. Άσχετα πως δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Αυτό θα το τηρήσουμε? Εμείς συμφωνούμε ως Περιφέρεια, ναι. Σύμφωνα με τον Νίκο Ξυλούρη, θα πρέπει να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα για την απομάκρυνση των οχλουστών βιομηχανιών από τις τουριστικές περιοχές, ενώ σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό φόρο, θα ζητηθεί τα χρήματα αυτά να μην καταλήγουν στο Πράσινο Ταμείο, αλλά στους Δήμους.